Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο εγένετο εν το εγγύζειν τον Ιησούν εις Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, επινθάν το τι τούτο. Απήγγειλαν δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Και εγώ εις ελέγων, Ιησού Ιε Δαβίδε λέησον με. Και οι προάγοντες επετίμων αυτό είναι να σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε, Ιε Δαβίδ, ελέησον με. Σταθείς δε ο Ιησούς εκέλευσεν αυτό να χθήνε προς αυτόν. Εγγύσαντος δε αυτού επιρώτησεν αυτόν λέγον, τι σι θέλεις ποιήσω. Ο δε είπε, Κύριε, είναι αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπεν αυτό, ανάβλεψον, η πίστη σου σε σοκέσε. Και παραχρήμα ανέβλεψε και οικολούθη αυτό δοξάζον τον Θεόν και πάσο λαός ειδών έδωκεν ένον το Θεό. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και εγώ εις ελέγων, Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον. Και οι προάγοντες επετίμων αυτό είναι να σιωπήσει. Αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε, Ιε Δαβίδ ελέησον. Είναι ατιμωτικό να προσεύχεσαι, είπε κάποτε ο Νίτσε. Ο πατέρας και ο εμπνευστής του Χίτλερ και των άλλων και τον πρόδρομος των συμφορών της ανθρωπότητας. Η προσευχή είναι για τους σκλάβους και για τους ποιοτίδες, βιάστηκε να συμπληρώσει ο δικός μας ο Καζαντζάκης που ήταν θαυμαστής του Νίτσε. Αφορμή παίρνοντας από αυτά τα λόγια τις δηλώσεις του Νίτσε, ο μεγάλος βιολόγος Αλέξης Καρέλ είχε γράψει στο παγκόσμιου φήμης περιοδικό Reader Digest τα εξής. Ο Νίτσε λέγει, είπε ότι είναι ατιμωτικό να προσεύχεσαι. Στην πραγματικότητα, λέγει ο Καρέλ, το να προσεύχεσαι δεν είναι πιο ατιμωτικό από το να πίνεις ή να αναπνέεις. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από το Θεό όπως έχει ανάγκη από το νερό ή το οξυγόνο. Μίλησε σε βιολογική γλώσσα διότι ήταν βιολόγος. Και πραγματικά η προσευχή όπως και όλες οι άλλες λειτουργίες του οργανισμού του ανθρωπίνου και οι οργανικές και οι πνευματικές συντελούν στην άνθηση της προσωπικότητας. Είναι ό,τι είναι ικανός ο άνθρωπος να κάνει. Αν ένας άνθρωπος δεν είναι ικανός να προσεύχεται, είναι ανάπηρος στο μέρος αυτό της προσωπικότητός του. Παράδειγμα σήμερα, αυτών των λόγων, ότι και η προσευχή, όπως και όλες οι οργανικές και πνευματικές λειτουργίες, συντελούν στην ολοκλήρωση και στην άνθηση της προσωπικότητος, είναι ο σημερινός τυφλός ο Βαρτίμεος. Εκάθητο, το όνομά του βέβαια το σώζει ο Μάρκος, εκάθητο παρά την οδόν προσετών. Ήταν ένα περιθωριακό άτομο, όπως θα λέγαμε. Αυτό σημαίνει παρά την οδόν, έξω από την κοινωνία, στο περιθώριο της κοινωνίας. Τον πικτήρουν, του έδιναν καμιά πεντάρα, τον εμάλωναν, τον έβριζαν ίσως, αλλά στην κοινωνία θέση δεν είχε κεντρική. Αλλά από τη στιγμή που εστράφει προς τον Χριστό και έτρεξε προς τον Χριστό και προσευχήθηκε προς Αυτόν, άλλαξε η κατάσταση άρδη. Από περιθωριακό άτομο έγινε κέντρο της όλης συγκεντρώσης εκεί των ανθρώπων. Και ενώ οι άλλοι ήταν οι περί των Ιησούν, ο κύκλος του όπως θα λέγαμε, αυτοί που ήταν για τον κόσμο που τον ακολουθούσαν, οι οπαδοί του, οι δικοί του, αυτός ο περιθωριακός έκανε τον Ιησού να παραμελήσει όλους τους άλλους, όχι μόνο να τους παραμελήσει αλλά και να μην τους ακούσει, να πάει και αντίθετα προς εκείνο που έλεγαν οι άλλοι και να καλέσει τον Βαρτίμεο μπροστά του, γιατί οι άλλοι όπως ξέρετε προσπαθούσαν να τον κάνουν να σιωπήσει και οι προάγοντες δε γύρω οι δικοί του, οι οπαδοί του Χριστού θα λέγαμε, προσπαθούσαν να τον κάνουν να σιωπήσει. Ο Χριστός αδιαφόρησε για αυτούς και για τα λόγια τους και τον έφερε εκεί στο κέντρο
και όπως είδαμε τον έκανε καλά. Από περιθωριακός έγινε κέντρο για τον Χριστό και από τυφλός έγινε βλέπον. Ανέβλεψε, ενώ πολλοί που είναι βλέποντες, θα μας πει αργότερα ο Ιησούς, θα γίνουν τυφλοί στην πραγματικότητα, διότι άλλο να βλέπεις και άλλο να βλέπεις πραγματικά. Πώς το πέτυχε τώρα αυτό ο Βαρτίμαιος? Αν θέλαμε να επιμείνουμε λίγο πάνω σε αυτό, θα ωφελούμαστε κι εμείς. Πώς κατάφερε να κάνει τον Χριστό να αγνοήσει όλους τους άλλους, τους ευσεβείς, αυτούς που ακούγαν τα κηρυγματά του, αυτούς που πήγαν στους κύκλους, στις συναγωγές του, όλους εμάς τους ευσεβείς, και να ασχοληθεί με αυτόν που πρώτη φορά τον έβλεπε? Έκανε ευχή προς τον Χριστό. Αν προσέξετε, αυτό το οποίο είπε ο Βαρτίμαιος προς τον Χριστό είναι η ευχή του Ιησού. Η ευχή είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον. Εδώ λέει Ιησού, Υιέ Δαβίδ, που σημαίνει Κύριε, Υιέ Δαβίδ, Υιέ του Θεού ελέησον. Είναι η ευχή. Η ευχή λοιπόν είναι εκείνη που κάνει τον Χριστό να στρέφεται προς εμάς. Και όχι η ακρόαση των λόγων του, το αν κάνουμε συγκεντρώσεις στο όνομά του, αν μελετάμε βιβλία θρησκευτικά και διάφορα άλλα. Εάν τον φωνάζουμε, και αν προσέξετε, δεν μίλησε απλώς Ιησού ελέησον με, αλλά ευόησε, λέει. Και έκανε κραυγή, έβγαλε κραυγείο του Βαρτίμαιος. Έτσι λέει το κείμενο από την αρχή. Εξεκίνησε με βοήν και ευόησε λέγον, και στο τέλος λέει αυτός δε πολλό μάλλον έκραζε. Ιε Δαβίδ ελεησόν με. Ώστε η προσευχή που έχει άμεσα αποτελέσματα πρέπει να είναι βοή, πρέπει να είναι κραυγή προς τον Χριστό. Δεν πρέπει να είναι κάτι το συνηθισμένο, κάτι το κρύο, το χλιαρό, το τυπικό, κάτι που το παίρνουμε συνήθεια και καμιά φορά όταν προσευχόμαστε σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Και για να είναι κραυγή η προσευχή, η ευχή του κομποστίνιου αυτή, είτε γίνεται με το κομποστίνι είτε όχι, για να είναι κραυγή προς τον Χριστό, ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει. Ή να βρισκόμαστε σε μεγάλη απελπισία, όπως ήταν ο τυφλός, που χρόνια άκουγε για τον θεραπευτή που άνοιγε τα μάτια και δεν μπορούσε να τον δει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε από μπροστά του και δεν ήξερε αν θα ξανατούρθει στη ζωή του η ευκαιρία να ξαναπεράσει από κοντά του ο Χριστός. Καταλαβαίνετε σε τι απελπισία είχε έρθει ο άνθρωπος όταν προχωρούσε και χάνε το. Έχανε την ευκαιρία της ζωής του. Ήταν δυνατόν λοιπόν να κάνει προσευχή όπως κάνουμε εμείς και σκεφτόμαστε άλλα? Ήταν κεντρικό πρόβλημα της ζωής του και είχε ανάγκη από αυτό. Και θα ήταν η απελπισία της ζωής του αν το έχανε. Δικαιολογείται λοιπόν να μιλήσει ταπεινά και χλιαρά. Έκραξε ο άνθρωπος, ευόησε ο άνθρωπος. Και έτσι θέλει ο Χριστός. Οι προσευχές που έχουν άμεσα αποτελέσματα, κάθε προσευχή έχει αποτελέσματα. Και η χλιαρή προσευχή και η μηχανική προσευχή που γίνεται, θα το δούμε και στη συνέχεια, έχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν πάει χαμένη, καταγράφεται. Αλλά οι προσευχές που έχουν άμεσα αποτελέσματα, όπως του Βαρτιμαίου, είναι κραυγές, είτε κραυγές απελπισίας, είτε κραυγές αγάπης προς τον Χριστό. Οι μεγάλοι Άγιοι, οι θεωμένοι που αγαπούσαν τον Χριστό, ευώου προς αυτόν. Δεν μιλούσαν όπως εμείς, όπως έχουμε συνηθίσει να προσευχόμαστε και όταν νιστάζουμε να μην το κάνουμε και τα πόδιπνο ή να κάνουμε το μισό ή να κάνουμε σταυρό και να πέφτει στο κρεβάτι. Ευώουν άλλοι από την απελπισία τους, όπως ο Βαρτίμαιος, και άλλοι από τη μεγάλη αγάπη τους προς τον Χριστό. Η κραυγή, η βοή δεν είναι ανάγκη να ακούγεται με το στόμα. Εδώ που ήταν παρόν σωματικά και τον έβλεπε και τον άκουε εν πάση περιπτώσει τον Χριστό, δικαιολογείται να ήταν κραυγή με το στόμα, διότι τον άκουε, ήταν παρόν μπροστά ο Ιησούς και τον έβλεπαν όλοι. Όταν όμως ο Ιησούς είναι παρόν εν πνεύματι, όπως είναι σήμερα, δηλαδή δεν τον βλέπουμε με τα μάτια μας, τότε η κραυγή μπορεί να μην ακούγεται και όλα από τους άλλους, να είναι μυστική, αλλά να είναι βοή, να είναι κραυγή και να μην ακούμε τίποτα. Αυτή είναι η προσευχή, η ευχή του Ιησού, που όταν φτάσει στα μεγάλα στάδια γίνεται νοερά προσευχή, όπως την λέμε. Θέλετε ένα παράδειγμα? Όταν ο Μωυσής είχε βγει από την Αίγυπτο και βάδιζε στην έρημο και είχε φτάσει σε ένα σημείο απελπισίας, γιατί είχε επαναστατήσει ο λαός και θέλανε να φάνε και ζητάγανε χίλια δύο πράγματα και να τον εκτελέσουν και τον Μωυσή, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στην αγωνία του και στην απελπισία του, να κάνει τα εκατομμύρια του λαού του επαναστατημένου εκεί μέσα στην έρημο, προσήχε προς τον Θεό, αλλά λέει η Γραφή δεν ακουγόταν τίποτα. Και απήντησε μέσα στη φωνή του μαρτυρίου ο Θεός: Τι βοάς πρόσμε. Αυτός δεν μιλούσε. Κανείς δεν ακούσε τίποτα. Δεν ακούγε τίποτα. Αλλά ο Θεός άκουγε βοή να έρχεται από τον Μωυσή.
Έτσι είναι η ευχή, αγαπητή, στις ημέρες μας που ανελήφθη ο Ιησούς και δεν τον βλέπουμε με τα σωματικά μάτια μας. Η προσευχή είναι ωραία για να έχει άμεσα αποτελέσματα. Η προσευχή του κομποστινιού, είτε με το κομποστινί είτε και χωρίς, η ευχή του Ιησού πρέπει να είναι βοή και κραυγή μυστική μέσα μας. Και ένα από τα δύο συμβαίνουν για να πρέπει να υπάρχουν, προϋπάρχουν για να συμβεί αυτό. Ή να βρισκόμαστε σε μεγάλη απελπισία ή να αγαπάμε πάρα πολύ τον Χριστό. Τους όρους των αμέσων αποτελεσμάτων της προσευχής θα μας τους πει, εκτός αν είναι θέμα απελπισίας, όταν είναι θέμα αγάπης προς τον Χριστό, το πώς η ευχή έχει άμεσα αποτελέσματα θα μας το πει ο Μακάριος ο Μέγας, ο Αιγύπτιος. Ήμοι η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη η απλότητε και αγαθότης κατά κοσμού συνημήν την ευχή. Η ευχή αυτή μάλλον δε το πρόσχημα ευχής ήκιστα για εμάς ωφελήν δύναται. Να οι όροι της ευχής όταν δεν είναι θέμα απελπισίας αλλά είναι θέμα αγάπης. Πρέπει να υπάρχουν τέσσερα πράγματα. Να κοσμεί αυτό που κάνει την ευχή, και αυτό βέβαια είναι στους Αγίους, τα συγκεντρώνουν και τα τέσσερα, η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη προς τον Χριστό και προς τους ανθρώπους, η απλότηση της προσευχής. Δεν θέλει ρητορίες ο Χριστός, δεν θέλει φιλολογικά κείμενα που θα το συγκινήσουν, η απλή ευχή, δύο λόγια. Και η αγαθότηση. Όταν έχουν αυτά, έχει άμεσα αποτελέσματα. Όταν όμως δεν υπάρχουν αυτά, ήκιστα ημάς ωφελήν δύναται. Μας λέει. Και θα πει κανείς τώρα, αφού εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε και χλιαροί δεν τα έχουμε αυτά τα πράγματα, τι να γίνει? Να πάψουμε να προσευχόμαστε, να πάψουμε να λέμε την ευχή, αφού δεν ωφελεί. Για προσέξτε, δεν είπε ο Άγιος Μακάριος ότι δεν ωφελεί, είπε ήκιστα, ελάχιστα ημάς ωφελεί δύναμη, ώστε και η ευχή που γίνεται έστω μηχανικά δεν είναι τελείως ανώφελη. Ούτε ένας κόμπος στο κομποστίνι, ούτε ένα Κύριε Ιησού Χριστέ δεν πάει χαμένο. Αυτό θέλει να πει. Ωφελεί λίγο, εάν λίγο ας πούμε έχουμε ανάγκη και φωνάζουμε λίγο μέσα μας, αλλά πάντα ωφελεί. Υπάρχουν κάτι μηχανήματα τα οποία τελευταία έχουν τελειοποιηθεί πάρα πολύ, είναι τα περίφημα κομπιούτερ, που παλιά λέγονται εγκέφαλοι, αλλά ήταν αστείο το πράγμα και σταμάτησαν να τα λένε έτσι. Κομπιούτερ λοιπόν αυτά έχουν μνήμη όπως ξέρετε και με διάφορα συστήματα που έχουν λιχνίες, κυκλώματα και δισκέτες και κάτι άλλα μπορεί εκεί να αποθηκεύσει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια μπορεί να περάσει στη μνήμη του κομπιούτερ και με ένα πάτημα κουμπιού να ανακαλεί όποιο σημείο θέλει. Ό,τι γράφει η εγκυκλοπαίδεια, ό,τι καταθέσει υπάρχουν σε μια τράπεζα, ό,τι εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρει τον κάτοχο του υπολογιστού είναι εκεί μέσα τοποθετημένο, δεν χαλάει ποτέ και σε πάτημα του κουμπί όταν έρθει η ώρα το φέρνει. Και αν πας σήμερα σε μια τράπεζα με ένα βιβλιάριο ή μια επιταγή και ζητήσεις να την εξαργυρώσεις, δεν έχουν τώρα να κάνουν τίποτα άλλο από ό,τι έκαναν παλαιά και εξακριβώσεις και τέτοια. Πατάνε ένα κουμπί, έρχεται το όνομά σου και βλέπουν αν έχεις καταθέσεις και σου λένε μπορείς να εξακριβώσεις, μπορείς ή δεν μπορείς. Εν πάση περιπτώσει ξέρουν σε δευτερόλεπτα τι γίνεται. Ο άνθρωπος μπορεί και αποθηκεύει ό,τι θέλει μέσα στα κομπιούτερ και σε πολύ μεγάλο αριθμό, ίσως και απεριόριστο. Ο ουρανός δεν μπορεί να αποθηκεύσει οτιδήποτε του προσφέρουμε. Τόσο ο άνθρωπος είναι έξυπνος και ο ουράνιος πατήρ δεν έχει τα κομπιούτερ, τα πνευματικά, τα δικά του, όπου καταγράφει όλες τις πράξεις, όλες τις λέξεις. Αυτό ήθελε να πει ο Κύριος όταν είπε ότι ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα πέσει χωρίς το θέλημα του Πατρός μου. Και το γιατί έπεσε είναι γραμμένο εκεί, στη μνήμη του ουρανού. Αυτό θέλει να πει. Μην απαγοητευόμαστε. Ας ξεκινήσουμε με την ευχή και ας είναι χλιαρή στην αρχή και ας μην είναι κραυγή. Όλοι αυτοί που φτάσαν στην κραυγή της αγάπης προς τον Ιησού ξεκίνησαν έτσι, απλά και χλιαρά. Ό,τι και αν κάνουμε και όπως και αν προσευχηθούμε καταγράφεται στα κομπιούτερ του ουρανού. Ακούστε τον Άγιο Μακάριο όπως το λέει. Ουγαρεστή αδικία παρά το Θεό. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Εμείς είμαστε δίκαιοι και ξέρουμε να τα αποδίδουμε σε αυτούς που μας κάνουν καλό. Ο Θεός, ό,τι του δώσουμε είναι άδικος, δεν θα μας το αποδώσει. Ουγαρεστή αδικία παρά το Θεό, λέει ο Άγιος Μακάριος. Είναι των ημίν καθηκόντων κατορθωθέντων, εάν κάνουμε όλα μας τα καθήκοντα, τα θρησκευτικά όπως λέγουμε, τα κατορθώσουμε, αυτός το παραυτού αμελήσει. Να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας κάτι για τον Θεό και αυτός από τη δική του πλευρά δεν είναι άδικος ώστε να αμελήσει να το ανταποδώσει. Και αφού λοιπόν καταγράφονται όλα, ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Στην αρχή χλιαρά, μετά ίσως ισχυρότερα, αλλά να μην αμελούμε στην ευχή. Και τότε, όταν αυτά που μπορούμε κάνουμε,
λέγει ο Άγιος Μακάριος. Καγός η λέγω, εάν κάνεις την ευχή, έστω και στην αρχή νηπιωδός, αλλά συνέχεια να ζεσταίνεις. Καγός η λέγω και μη απίστη, μην απιστείς. Με τα χαράς απελεύσει και παρησίαν έξεις και, και της βασιλείας οφθήσει άξιος. Τι θέλει να πει αυτό? Όταν κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς για τον Χριστό, μπορεί να μην είμαστε της ευχής του Βαρτίου με τα άμεσα αποτελέσματα, αλλά όλα καταγράφονται. Και με τα χαράς απελεύσει. Θα φύγουμε με τα χαράς. Πότε θα φύγουμε? Την ώρα του θανάτου. Θα πατηθεί το κουμπί και θα βγουν όλα τα θετικά μας την ώρα του θανάτου, την ώρα που θα φεύγουμε, την ώρα της εξόδου. Και παρησία ανέξεις. Και θα έχουμε παρησία. Πού θα έχουμε παρησία την ώρα της αναχωρήσεως? Στα τελώνια, τα οποία περιμένουν. Και είναι μαρτυρημένο και από Αγίους και από γραφές και από τα πάντα, ότι περιμένουν δικαστές, τελώνες απάνω. Θα έχεις παρησία τότε, διότι τα δικά σου, τα υπέρ σου θα σου έρθουν όλα έτοιμα και αυτά έχεις ξεχάσει και θα μπορείς να απαντήσεις στους δαίμονες και να περάσεις τα τελώνια. Αυτό λέει ο Άγιος Μακάριος. Και παρησία ανέξει και της βασιλείας οφθήσει άξιος. Και θα φανείς βέβαια, αφού περάσεις από αυτό το τείχος, από αυτά τα τελώνια, άξιος της βασιλείας. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τις μικρές μας προσευχές και ας μην έχουν τα άμεσα αποτελέσματα του Βαρτίμεου, σιγά σιγά θα ζεσταθούν και θα έρθει, και όταν έρθει η ώρα, με τα χαράς απελεύσει όπως λέγει, και παρησία ανέξεις προς τους δαίμονες και της βασιλείας οφθήσει άξιος, πράγμα που εύχομαι για όλους εμάς με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.